Λοιπόν, αυτά τα 20 δοκίμια γράφτηκαν σε πραγματικό χρόνο υπό την έννοια ότι θα δείτε και μέσα ότι αναρτήθηκαν, ας πούμε, το 16, το 17, το 18, το 19 και τα λοιπά, το 20 και πολλές φορές η αφορμή ήταν από την επικαιρότητα. Έτσι. Δίνω μεγάλη βάση, πάντοτε το έκανα αυτό, στα οικονομικά φαινόμενα. Διότι τα θεωρώ, τα οικονομικά φαινόμενα, είναι αυτά τα οποία δημιουργούν τα γεγονότα. Ο Φέργκισον το είπε κάπως αλλιώς, το είπε ότι πίσω από κάθε ιστορικό γεγονός κρύβεται ένα οικονομικό φαινόμενο κτλ. Όλοι οι μεγάλοι οικονομολόγοι, αυτοί που καταλαβαίνουν τι συμβαίνει, αυτοί που κατάλαβαν τι έχει συμβεί τους τελευταίους 2-3 αιώνες, σε αυτή την άποψη έχουν καταλήξει και άκουσα κάπου ότι αυτό είναι λίγο μαρξιστικό, δηλαδή ότι η οικονομία κτλ. Μπροστά, αυτό δεν είναι μαρξιστικό, αυτό είναι από την πρώτη μέρα που έγινε η πρώτη συναλλαγή όταν πάτησε ο άνθρωπος στα δύο του πόδια. Δηλαδή, το οικονομικό φαινόμενο, μία ανταλλαγή η οποία δεν ήταν επικερδής ή δεν συνέφερε έναν από τους δύο, είχαμε εξέλιξη, είχαμε ένα γεγονός μετά. Άρα λοιπόν τα οικονομικά φαινόμενα εν πολλής είναι αυτά τα οποία δημιουργούν τα γεγονότα και τις εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Και νομίζω ότι από την ομιλία που ακούσατε μόλις τώρα, νομίζω ότι αυτό βγαίνει, έτσι. Λοιπόν, εδώ είναι μια συλλογή δοκιμίων, ιστορικών δοκιμίων, που θα μπορούσε το καθένα να βγει ένα βιβλίο. Δηλαδή, διότι αφορούν χρονικές περιόδους, ας πούμε τώρα ο Κόκκινος Διάβολος της Εκατέρινης των Μεδίκων, έτσι, και το παράδειγμα του κεραμικού, είναι από την ευρωπαϊκή ιστορία, 16ου, 17ου κτλ. Αιώνα, και νομίζω ότι θα αφήσω να το διαβάσετε, όσοι πάρετε το βιβλίο, για να δείτε το πώς διαμορφώνονται τα γεγονότα ανά τους αιώνες. Αν δούμε λίγο τα περιεχόμενα, για να σας πω δύο λόγια για κάθε ένα ιστορικό δοκίμιο, δύο λόγια, έτσι. Τα διαχρονικά γεράκια του πολέμου. Τα 2 λεπτά του Λίντον Τζόνσον και 9 τορπίλες θαλασσοταραχής που αφάνισαν 5 εκατομμύρια Βιετναμέζους. Κοιτάξτε τώρα, ξαφνικά μια χρονιά εμφανίστηκε ο Μακναμάρα, ξέρετε, ο υπουργός άμυνας και τα λοιπά, ο Αμερικανός, εμφανίστηκε στο ένα ντοκιμαντέρ απίστευτο, η ομίχλη του πολέμου, Fog of War, και είπε τα πράγματα σαν να ήταν, πήγε να κάνει εξομολόγηση και τα έλεγε στον εξομολογητή. Και μιλούσε από το ύφος του και τα λοιπά. Ο Μακναμάρα έκανε και πρόεδρος στην Παγκόσμια Τράπεζα και τα λοιπά. Ξέρετε τώρα, άνθρωπος του συστήματος με τα μπούνια. Τι τον έπιασε τώρα, δεν ξέρω. Και τα είπε όλα αυτά. Και στα πολλά που είπε, ανέφερε το πώς έστησαν οι Αμερικάνοι την ιστορία στο Βιετνάμ. Στον κόλπο του Τόλκιν. Ναι, λοιπόν. Και μάλιστα, επειδή όταν το είχα στα χέρια μου αυτό το ντοκιμαντέρ, δεν είχε ελληνικούς υπότιτλους, έχασα και μετέφρασα τους διαλόγους. Οι αναφορές από τα αμερικανικά πολεμικά ήταν στην αρχή ότι ήταν τορπίλες. Δηλαδή οι Βοηβετναμέζοι, έτσι. Λοιπόν. Μετά σιγά σιγά, όταν άρχισαν οι ερωτήσεις διευκρινιστικές, αποδείχθηκε ότι ήταν ο παφλασμός των κυμάτων. Δεν υπήρχε τίποτα. Λοιπόν, δεν υπήρχε τίποτα. Δηλαδή, από τον παφλασμό των κυμάτων αφανίστηκε, πέρα από ότι έχασαν 500,000 στρατό οι Αμερικανοί εκεί, δεν τους ενδιαφέρε καθόλου, πέρα το ότι στο αφανίστηκαν... Στον πόλεμο του Βιετνάμ, του Βιετνάμ 50.000 απόλυσης. Λοιπόν, αυτό ήταν. Ναι, νεκροί, είχαμε τραυματίες, είχαμε και τα λοιπά, είχαμε... Λοιπόν, πέρα του γεγονός ότι χαθήκανε 5 εκατομμύρια Βιετναμέζοι, βόρειοι, νότιοι κτλ. Ακόμη μολυσμένη γη. Πέρα από το ότι είχαν βομβαρδίσει, είχαν ρίξει στο Βιετνάμ 4 φορές περισσότερες βόμβες από ό,τι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Διοξίνες, ιστορίες, είχαν κατακάψει τη ζούγκλα και τα δάση κτλ. Και όχι αυτό, το Λάος, την Καμπότζη, δίπλα, τα πάντα. Τα σύνορα εκεί.
Εγκλήματα πολέμου. Λοιπόν, για τον παφλασμό των κυμάτων. Από παφλασμό των κυμάτων, έτσι, φοβερά πράγματα. Και ο Μακναμάρα, μπορεί να το βρείτε, δεν ξέρω τώρα αν το κατεβάσανε, δεν ξέρω τι έγινε. Είναι συνέντευξη, βιβλίο, τι. Ήταν ντοκιμαντέρ. Μίλησε σε ένα ντοκιμαντέρ. Και από το ύφος του και τον τρόπο που τα έλεγε, ο άνθρωπος έλεγε την αλήθεια, ζητούσε ένα μεγάλο συγγνώμη. Διότι ο Μακναμάρα ήταν και στην υπηρεσία, στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ήταν στην υπηρεσία πληροφοριών των Αμερικανών κτλ. Και ήταν από αυτούς, από αυτά που είπε, που εισηγήθηκε πριν τις βόμβες Χιροσίμα και Ναγκασάκι, οι Αμερικανοί είχαν κατακάψει 60 ιαπωνικές πόλεις, όλα ξύλινα, παγόδες, ιστορίες κτλ. Λοιπόν, με εμπριστικές βόμβες, συμβατικές. Τρία εκατομμύρια νεκροί. Αυτά έκαναν το Μακναμάρα, διότι όταν είσαι άνθρωπος, έστω και λίγο, κάποια στιγμή όλα αυτά σου βγαίνουν και το Μακναμάρα του βγήκαν. Έτσι, του βγήκαν και ήταν απολογητικό. Αυτά που είπε ήταν απολογητικά και είπε και πολλά πράγματα και έχω εδώ δύο δοκίμια, τα διαχρονικά γεράκια του πολέμου και το γονιδίωμα του κτίνους. Πώς μπορείς να κάψεις τώρα 3 εκατομμύρια κόσμο με εμπριστικές βόμβες. Γνώριζαν ότι βομβάρδιζαν αστικές περιοχές που είχε κάτω κόσμο. Έχω, λέω, ο Μπάζιλ Ζαχάροφ αποκαλύπτεται. Αυτό το είχαν βάσει όταν βγάλαμε το βιβλίο για τον Ζαχάροφ εδώ. Και πρώτη φορά βγήκαν κάποια πράγματα για τον Ζαχάροφ. Και λέω αποκαλύπτεται γιατί αναφέρω κάποια δημοσιεύματα της εποχής, του Μεσοπολέμου, όπου οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι έλεγαν, τι είναι αυτός ρε παιδιά, τι ιστορία είναι αυτή, που δεν εμφανίστηκε καθόλου σε όλη τη διάρκεια στις εφημερίδες, όσο διαρκούσε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, 14-18, δεν εμφανίστηκε το όνομά του πουθενά. Και ήταν ο μεγαλύτερος έμπορος όπλων που είχε στήσει δεκάδες πολέμους. Και έκανε ο Λόιντ Τζορτζ ότι δεν το γνώρισε. Φιλαράκια τώρα, έτσι. Συγγνώμη, Εβραίος δεν ήταν ο Ζαχάροφ. Άσχετο αυτό, παιδιά. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Μπορεί να μας ενδιαφέρει. Εγώ δεν κατέληξα που είμαι. Δεν ήταν Έλληνας. Στη Ρωσία ήταν ο Ρώσος. Τα είπε ο ίδιος. Στη Βρετανία ήταν Βρετανός. Στη Γαλλία, που είσαι πολλά χρόνια και εξυπηρετούσε τα βρετανικά συμφέροντα, ήταν Γάλλος. Ναι, προσέξτε τώρα. Σαν τον Απόστολο Παύλο ήταν. Όπου πήγαινε ήταν αυτό. Ναι, λοιπόν, έτσι. Λοιπόν. Το θέμα ήταν ότι ήταν 25 χρόνια αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Βίκερς, της μεγαλύτερης πολεμικής βιομηχανίας που υπήρξε ποτέ στον κόσμο. Σουηδία δεν ήταν, πού ήταν. Η Βίκερς, Αγγλία, Βρετανία. Η οποία είχε περάσει στα χέρια των Ρότσιλντ, έτσι, όταν μπήκε στο χρηματιστήριο του, στα μέσα του 19ου αιώνα. Έτσι, λοιπόν, σιγά σιγά πέρασε στα χέρια τους. Ήταν η μεγαλύτερη πολεμική βιομηχανία, κατασκεύαζε από σφαίρες μέχρι πολεμικά πλοία, αεροπλάνα κτλ. Και ήταν ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος. Έχω ένα δοκίμιο που λέει «Οι κυβερνήσεις δεν ελέγχουν τις οικονομίες των χωρών τους». Αυτό σας είχα πει ότι από την επικαιρότητα, όταν άκουσα τον Σιμών Πέρες να το λέει αυτό. Τώρα ήρθε ένας πρόεδρος του Ισραήλ και λέει ότι λέτε, δεν ελέγχετε τις οικονομίες σας. Μη μας δουλεύετε τώρα, δηλαδή όχι αυτούς, μη δουλεύετε τους λαούς, μη δουλεύετε, ας πούμε κτλ. Και βγήκε ο Τσίπρας μετά από αυτό και λέει θα βαράει τα ούλια και θα βολεύουν οι αγορές. Εντάξει, βάρα. Και μετά πουλήσαν τα παούλια. Σε καλή τιμή. Να σου πω κάτι, δεν χρειάζεται να το πει ο Σιμώνας. Από τη στιγμή που δεν ελέγχεις την νομισματική πολιτική. Είπαμε τεκμηρίωση. Είπαμε. Εντάξει, ακούμε διάφορα, αλλά αυτό που προέχει είναι η τεκμηρίωση
από τα γεγονότα. Σήμερα το ευρώ το επιδίδουν εκεί, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Και μάλιστα τότε είχαμε κάνει και μια ομιλία με αυτόν τον τίτλο. Η παγκόσμια οικονομία σε αυτόματο πιλότο. Να, εδώ είναι ο Βασίλης. Έχω ένα που λέει η μήτρα του επονίδης του χρέους. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά που ακούσαμε, μερικά από αυτά που ακούσαμε σήμερα, έτσι. Λοιπόν, τι ήταν αυτό το χρέος. Νομίζω ότι αν το διαβάσουμε, καταλαβαίνουμε πώς προέκυψε αυτό το χρέος. Έτσι, λοιπόν. Να σας πω μόνο ότι στα μέσα του 19ου αιώνα οι πέντε οίκοι των Ρότσιλντ, των αδερφών Ρότσιλντ, είχαν δανείσει όλες τις χώρες της Ευρώπης, δηλαδή από την Ελλάδα, και τότε δανείζανε με 50%. Δεν είναι σήμερα αρνητικά επιτόκια και τέτοια κόλπα, έτσι. Τότε ήτανε, το επιτόκιο ήταν 50%. Γι' αυτό αναφέρθηκα στο δάνειο που είχαμε πάρει το 1832, μετά την δολοφονία Καποδίστρια. Μόλις σκότωσαν τον Καποδίστρια, πήραμε και το δάνειο και σε 15 χρόνια είχαμε εξοφλήσει τα 60 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα που πήραμε και χρωστάγαμε άλλα 65. Τα δύο πρώτα που είχαμε πάρει εκεί από Αναστάσιο ήταν ακόμα χειρότερα. Εκεί και βίντεο όμως δεν γίνεται να πει. Ναι, ναι. Λοιπόν. Δεν πειράζει. Λοιπόν. Και ας πούμε έχω ένα δοκίμιο που λέει κατανοώντας τα οικονομικά του ολιγαρχικού συστήματος. Εδώ ασχολούμαι με τον Μίλτον Φρίντμαν, διακεκριμένος Αμερικανός οικονομολόγος, σχετικά πρόσφατος ας πούμε κτλ. Θα σας πω μονάχα ότι ο Φρίντμαν, ας πούμε, ήταν ο αγαπητός του Ρίγκαν, έτσι. Ήταν οικονομικός σύμβουλος σε πολλά κράτη. Θα σας πω μόνο ότι τον στείλανε στη χειρή του Πινοσέτ, έτσι, λοιπόν, διότι με τα γεγονότα και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, ναι. Ο πληθωρισμός έτρεχε καθώς να φας σούπα και πριν σηκωθείς να φύγεις είχε ανέβει η τιμή της σούπας, ας πούμε, και τα λοιπά. Λοιπόν, και πήγε, και τώρα κοιτάξτε, ένα από τα μέτρα που είπε να εφαρμόσουν, ας πούμε, στη Χιλή ήταν το εξής. Είπε τον Πινοσέτ, μαζέψτε χρήματα και να τα καίτε. Εφαρμόζοντας την απλή οικονομική λοιπόν, θεωρία, η τιμή ας πούμε του χρήματος στην αγορά. Πολλά καρπούζια στην αγορά πέφτει η τιμή, έτσι. Λοιπόν, πολύ χρήμα στην αγορά πέφτει η τιμή του χρήματος. Με τη τιμή του χρήματος ασχολείται επισταμένος ο Γκαλμπρέιθ. Θα καταλάβετε γιατί έχει τιμή το χρήμα και πώς αυτή η τιμή αυξομειώνεται. Ένα από τα κόλπα του ολιγαρχικού συστήματος, η αυξομοίωση της τιμής του χρήματος. Δηλαδή, στη Χιλή ο Φρίντμαν εφάρμοσε το πολύ απλό αποπληθωριστικό μέτρο που πραγματικά ισχύει. Ο Ρίφκιν και το τέλος της εργασίας. Α, με εδώ τώρα. Το θυμάστε αυτό το βιβλίο του, του Ρίφκιν. Το θυμάστε. Ο Ρίφκιν πριν 30 χρόνια τα έγραψε όλα. Αυτά που βιώνουμε σήμερα με τις ΜΚΟ, με τον τρίτο τομέα, ο τρίτος τομέας, με την πολιτική των επιδομάτων. Ένα κράτος είναι προτιμότερο να δίνει επιδόματα ανεργίας παρά να δημιουργεί θέσεις εργασίας. Τα έγραψε ο Ρίφκιν πριν από 30 χρόνια. Γι' αυτό και είχε γίνει best seller. Και ό,τι κυκλοφορεί στην Αμερική σήμερα, σε 30 χρόνια, τώρα βέβαια αυτό το διάστημα έχει μειωθεί, έρχεται και εδώ, σε χώρες όπως η Ελλάδα. Τώρα κοιτάξτε, λέω τώρα καρνατιό ακόμα, λέει Αούκους Μπελάρα και ο μύθος της Ευρωπαϊκής Άμυνας. Ποια Ευρωπαϊκή Άμυνα τώρα. Έτσι, με αφορμή εκεί, ναι, με αφορμή τη συμφωνία, ξέρετε, έγινε μία, οι Αυστραλοί είχαν δώσει μια παραγγελιά στη γαλλική
με πολεμική αυτή, από εκεί που θα πάρουμε εμείς της, της Μπελάρα, να κατασκευάσουν καμιά 8-10 υποβρύχια συμβατικά. Μια τέτοια δουλειά σημαίνει ότι εκεί οι εγκαταστάσεις της εταιρείας κτλ. Παίρνουμε το προσωπικό που έχουμε, το εξειδικευμένο, για να κάνουμε υποβρύχια τώρα, έτσι. Λοιπόν, εμφανίστηκαν οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί και είπαν δεν θα πάρει η Αυστραλία τα γαλλικά, ενώ ήταν στην εξέλιξη το πρόγραμμα, δηλαδή άρχισε η κατασκευή. Αλλά θα πάρουν από εμάς 8 πυρηνικά. Γι' αυτό σας είπα ότι με αφορμή την τρέχουσα επικαιρότητα γράφω κάποια πράγματα. Και να το λιώσω με το θέμα του κορονοϊού. Απλώς τι έκανα, γράφω γρήπη 1918 επαναφέροντας στη ζωή έναν κατασυρωή δολοφόνο. Προσέξτε, η γρήπη του 18 μέχρι πριν μερικά χρόνια δεν ξέρει κανένας ότι το 18 με τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αν είχαμε 20 εκατομμύρια νεκρούς λόγω του πολέμου, μέσα σε 6 μήνες είχαν πεθάνει 50 εκατομμύρια κόσμος σε όλο τον πλανήτη. Έτσι. Αυτό, εάν δεν υπήρχε το διαδίκτυο, δεν θα το ήξερε κανείς. Έχω μιλήσει τα περασμένα χρόνια και τα λοιπά με διάφορους και μου λέει ποια γρήπη του 18, να πούμε. Τι, έτσι, η επωνομαζόμενη Ισπανική γρήπη. Είχαν σκυλιάσει από τη δεκαετία του 50 να πάνε να πάρουν δείγμα ιστού από ένα χωριό στην Αλάσκα, όπου πέθαναν όλοι το 18 από την Ισπανική γρήπη, διότι εκεί λόγω των συνθηκών, ας πούμε, διατηρούνται τα ιστοί και τα λοιπά, για να τον φτιάξουν ξανά στο εργαστήριο. Οι προσπάθειες τότε απέτυχαν γιατί δεν μπορούσαν να το συντηρήσουν με τα αεροπλάνα και τις εποχές και τα λοιπά, δεν είχαν αυτά. Μόλις πηγαίνανε στο εργαστήριο, στο πανεπιστήμιο, ο ιστός είχε αλλοιωθεί και τα λοιπά. Το 1999, προσέξτε την ημερομηνία, πήγαν κανονικότατα, πήρανε ολόκληρο πνευμόνι από ένα θύμα, από εκεί, λοιπόν, και επανέφεραν εργαστηριακά τη ζωή το μεγαλύτερο δολοφόνο της παγκόσμιας ιστορίας. Γιατί το έκαναν αυτό? Και μετά ξεκίνησε. Όχι γρήπη των χείρων, όχι των πτηνών, όχι της Μέσης Ανατολής, όχι εκείνο, όχι το άλλο, και το 15, το έχω μέσα αυτό και τα λοιπά, ντοκουμέντα, έτσι. Το φτιάξαν στο εργαστήριο και λίγο, λέγανε οι επιστήμονες ότι δώστε μου 100.000 δολάρια, το κάνω κι εγώ στο δικό μου εργαστήριο. Έτσι. Λοιπόν, και γι' αυτό έγραψα επαναφέροντας στη ζωή ένα κατασυρωή δολοφόνο. Και μάλιστα το έκαναν παρουσίαση στην Αμερική, ως επιτυχία δηλαδή, και γράφανε οι αμερικανικές εφημερίδες για Jurassic Park σε μικροβιακή κλίμακα. Αυτά.